Για να δούμε τι λέει ένας από τους εμπειρότερους στο σύστημα των δημοσίων νοσοκομείων, ο οποίος έχει κανένα δεκαήμερο που αφυπηρέτησε, συνταξιοδοτήθηκε και παρόλα αυτά είναι σε θελοντική βάση έτοιμος να παράσχει τις γνώσεις του. Είναι ο κύριος Ηλίας Σιώρας. Καλημέρα, γιατρέ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά για τη φιλοξενία. Η λέξη ευχαριστούμε είναι συνολικά τους υγειονομικούς, δεν είναι προσωπικά από μένα, γιατί όπως είπατε μπορεί 10 μέρες να αφυπηρέτησε εδώ και 10 μέρες όμως, και ανεξάρτητα από την εθελοντική εργασία όλοι μας όσοι είμαστε στο κίνημα πρέπει να προσφέρουμε είτε επιστημονικά είτε αγωνιστικά τις υπηρεσίες και τις γνώσεις μας. Ποια πιστεύετε ότι είναι στην πραγματικότητα η κατάσταση στο σύστημα υγείας το νοσοκομιακό, παρότι σας έχω ακούσει και σε παλιότερη εδώ συνομιλία μας, ότι πρωτίστως η αντιμετώπιση πανδημίας είναι θέμα λήψης μέτρων δημόσιας υγείας στην κοινότητα. Στα νοσοκομεία όμως, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή? Στα νοσοκομεία ακολουθούν την ίδια κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε ακούσει όλο εδώ και 15, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, όλο αυτό τη θεωρία της κυβέρνησης περί ατομικής ευθύνης, η οποία έχει ευτελιστεί πλέον. Η ατομική ευθύνη έχει εξαντληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και εφαρμόστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει εγώ τα έκανα όλα, αλλά απομένει κάτι ψηλά, απομένουν το κύμα Δέλτα, απομένει και ο εμβολιασμός. Δηλαδή η ατομική ευθύνη στο κατακόρυφο, η κρατική ευθύνη είναι στο ναδύρ. Οπότε στην περίπτωση αυτή, επειδή η ερώτησή σας απευθύνεται το ερώτημα είναι τι γίνεται στα νοσοκομεία. Μετά το ξεχαρβάλωμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έγινε την προηγούμενη δεκαετία και πλέον τα κέντρα υγείας, τα πρώην πολυιατρία του ΙΚΑ μετανομάστηκαν νέα ανοιχτή σε κέντρα υγείας χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και το προσωπικό που έπρεπε. Γιατί αυτά είναι ο μοχλός για να πιστεί ο κόσμος, μιας και είμαστε τώρα στη φάση του εμβολιασμού, αυτά είναι ο μοχλός για να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί. Και κατ' επέκταση, η ίδια κατάσταση υπάρχει στα νοσοκομεία και έχουμε και λέμε. 30 Οκτώβρη απολύονται εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον νοσηλευτές πανελλαδικά που είχαν προσληφθεί λόγω COVID. Απολύονται εκατοντάδες επικουρικοί γιατροί που είχαν προσληφθεί λόγω COVID. Απολύονται μέχρι τέλη Δεκέμβρη χιλιάδες καθαριστές, καθαρίστριες, 300 τόσοι είναι στον Ευαγγελισμό, επειδή θέλει η κυβέρνηση να επαναφέρει την εργολαβία που στην πράξη για μικρό διάστημα καταργήθηκε και για ορισμένα νοσοκομεία καταργήθηκε με ατομικές συμβάσεις. Και ταυτόχρονα οι προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού δεν έχουν γίνει. Επομένως, ένα σύστημα υγείας με τέτοιες ελλείψεις και με τέτοιες απειλές ενάντια σε αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, θα μιλήσουμε γι' αυτό φαντάζομαι και να σας πω και ποια είναι η άποψή μου, δεν προειδοποιείται καλό το μέλλον των νοσοκομείων και εν ώψη πιθανού τέταρτου κύματος. Γιατί έχει κόποση. Ακριβώς. Έχει κόπο στο προσωπικό, δηλαδή. Είναι και λιγότερο και. Μισό λεπτό, κύριε Σιώρα μου, μισό λεπτό. Ναι. Καλά να τα λέμε εμείς απ' έξω, γιατί στην κοινότητα θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί η πανδημία. Αλλά μέσα στα νοσοκομεία δεν σταμάτησε. Μπορεί να μην είχατε για ένα διάστημα το τελευταίο μήνα. Το τελευταίο 1,5 μήνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην είχατε την πίεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε να υφίσταται το θέμα. Και επειδή λοιπόν τα προηγούμενα. Ναι, ναι. COVID ασθενείς, αλλά η πίεση αυξήθηκε από τους non-COVID ασθενείς, οι οποίοι επί μήνες πολλούς παρέμειναν σπίτια τους, χωρίς να χειρουργούνται, χωρίς να παρακολουθούνται. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η πίεση στα νοσοκομεία τους non-COVID ασθενείς, ειδικά τον Ιούνιο μήνα και μέχρι και αρχές Ιουλίου. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και αυξάνουν οι εισαγωγές των COVID ασθενών. Δηλαδή πιθανόν να έχουμε επαναφορά ορισμένων πτερήγων στο να γίνουν COVID πτέρυγες ή ορισμένων μεθ να γίνουν μεθ COVID. Μάλιστα. Και επειδή δεν είχαμε μέτρα δημόσιας υγείας, παρά την αυτοθυσία
των υγειονομικών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχαμε και επιτυχία αντιμετώπιση στα προηγούμενα κύματα. Έχουμε και ένα αριθμό νεκρών διόλου ευκαταφρόνητο. Πλησιάζουμε δυστυχώς σε δύσκολες καταστάσεις. Πλησιάζουμε τις 13.000. Μάλιστα. Άρα με λίγη. Πάω γρήγορα γιατί θέλω... έχουμε πολλά θέματα. Δεν μπορεί να επέρεται η κυβέρνηση ότι τα έκανα καλά. Και να λέει εδώ και 15-20 μέρες. Γιατί ακούστηκε από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι κοιτάξτε, εντάξει, πάμε μια χαρά με τον κορονοϊό. Και σε 10 μέρες έχουμε αυτή την υποτροπή. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν τα ίδια κυβερνητικά στελέχη πριν 20 μέρες λέγανε πάμε μια χαρά, τι θα πει και ο νεολαίος. Τι θα πει και ο νεολαίος, τι θα πει και ο κάθε πολίτης που πάει να εργαστεί κλπ. Τα μέτρα όμως που πρέπει να ληφθούν, όπως είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα ταξίδια, στα μέσα μαζική μεταφορά. Στους χώρους τους πολύ σύγχναστους, στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, αυτά δεν λαμβάνονται. Το σύστημα υγείας, όπως είπατε πριν, ειδικά στα νοσοκομεία που έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία, δεν διορθώνεται. Επομένως, πάλι ο κόσμος να έχει την ευθύνη, εσύ φταίς που αρρώστησες, και κατά συνέπεια θα έχουμε μία υποτροπή πιθανά για το τέταρτο κύμα, χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητοι εμβολιασμοί, που μας έλεγαν, θυμάστε πολύ καλά, ότι τέλη Απριλίου θα έχουμε τελειώσει με τους εμβολιασμούς. Πόσο να αντέξει αυτός ο κόσμος όταν βλέπει ένα κρατικό σύστημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις Ευρώπες που το εμβόλιο έγινε εμπόριο. Πείτε μου σας παρακαλώ, με μία μικρή πίεση εκ νέου, μικρή πίεση, με πολύ σαφής αυτό που ρωτώ, στα δημόσια νοσοκομεία αντέχετε? Κοιτάξτε, με μία μικρή πίεση τώρα το καλοκαίρι δεν αντέχετε. Κατάσταση. Γιατί? Διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν έχει πάρει άδεια εδώ και 1,5 χρόνο. Δειλά-δειλά κάποιοι παίρνουν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Υπάρχει εντέλεσθε, απαγορεύεται η άδεια. Τα ρεπό τα οποία παίρνουν συνάδελφοι, δικαιούνται οι συνάδελφοι που έχουμε πενθήμερο. Τα ρεπό που πρέπει να πάρουν τα Σαββατοκύριακα ή τις καθημερινές, τους τις χρεώνουν ως κανονική άδεια. Και με τέτοιου είδους συμπεριφορές στα νοσοκομεία και με τέτοιου είδους εντέλεσθε, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε στο εμβολιαστικό κέντρο, πήγαινε στα επίγοντα, δεν θα πάρεις άδεια ή και αν πάρεις άδεια θα γυρίσεις γρήγορα, καταλαβαίνετε ότι η μικρή πίεση, ακριβώς όπως το αναφέρετε, μία μικρή πίεση σημαίνει επιπλέον κατάρρευση του ίδιου του προσωπικού. Και αν το προσωπικό καταραίει, όπως έγινε στην πρώτη, ειδικά στη δεύτερη φάση που είχαμε δεκάδες μολύνσεις καθημερινά και διασωληνώσεις, ακόμα και θανάτους υγειονομικών, καταλαβαίνετε με μία μικρή πίεση, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, θα είναι τραγικά τα αποτελέσματα. Ναι, αλλά ο Υπουργός δεν βγήκε το Μάιο και είπε ότι αναστέλει την περικοπή των αδειών και ξεκινάνε. Ναι, αναστέλιατε, αλλά την κάτω μεριά, εγώ είμαι από πάνω, είμαι large, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά από κάτω οι διοικήσεις με τα εντέλεστε δεν θα πάρετε άδεια, οι διευθύνσεις της νοσηλευτικής υπηρεσίας θα πάρετε άδεια όταν τα ρεπό που σας χρωστάμε θα τα χρεωθείτε ως κανονική άδεια γιατί δεν φτάνουμε, εν όψη μάλιστα και της απόλυσης πολλών επικουρικών των οποίων λύγει η θητεία, αυτοί απολύονται. Ξέρετε τι λένε, δηλαδή είναι τραγικό αυτό που λένε μερικοί συνάδελφοι, Μήπως έχουμε καμιά υποτροπή και γλιτώσουμε την απόλυση. Εγώ ξέρω πάντως ότι υπενθύμησα εδώ στην εκπομπή πριν 10 μέρες τη ρίση του Υπουργού ότι πάμε σε άδειες πριν δίμηνο. Τώρα μου λέτε άλλο εδώ εσείς. Τι πάμε σε άδειες. Τώρα οι άδειες, ενώ στην αρχή είχαν, ο κόσμος έγινε πάρει 1,5 χρόνο άδεια. Στην αρχή λένε θα πάρετε το πολύ 2 εβδομάδες. Μετά λένε θα την πάρετε σπαστή. Και τώρα έρχονται και λένε ότι τα ρεπό σας θα χρεωθούν κανονική άδεια. Δηλαδή, πράγματα είναι τραγικά. Είναι τραγικά η συμπεριφορά προς τους υγειονομικούς, είναι τραγική. Και σε αυτό επάνω θα ήθελα να σημειώσω και την απόφαση της κυβέρνησης για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς. Κοιτάξτε, άλλο η αναγκαιότητα και άλλο η υποχρεωτικότητα. Μισό λεπτό. Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, ναι. Κύριε Σιώρα, είστε χρόνια, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Πρέπει να το τονίσω αυτό στον χώρο των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία. Θέλετε να μου πείτε, να ακούσετε και την άλλη άποψη. Θέλετε να μου πείτε ότι ένας γιατρός που βρίσκεται μέσα σε τόσους ασθενείς, όχι κατά ανάγκη κορονοϊού,
έχετε βαριά περιστατικά μέσα στα νοσοκομεία, αν έχετε, δεν ξέρω, καρκινοπαθών κτλ. Θα κυκλοφορεί ανεμβολιαστός. Πρέπει να εμβολιαστεί, δεν το συζητάμε. Και ήδη, τουλάχιστον από τον Ευαγγελισμό που γνωρίζω, αλλά και από τα περισσότερα νοσοκομεία, και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, έχει φτάσει, συγγνώμη, πολύ ψηλά ποσοστά εμβολιασμού της τάξης του 85-95%. Άρα τι λέτε εσείς? Τώρα, γιατί δεν εμβολιάζονται κάποιοι? Ό,τι μέτρα και να πάρει η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι τιμωρητικά. Τι εννοώ? Και θα σας πω την άποψή μου. Ότι ένας ο οποίος δεν θέλει να εμβολιαστεί, ναι, είναι γιατρός και είναι νοσηλευτής και είναι διοικητικός, πρέπει να γίνεται εξατομικευμένη διαπαιδαγώγηση. Γιατί είναι λίγοι αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Πολύ λίγοι. Και έχει κάθε νοσοκομείο τη δυνατότητα, να το πει, έλα εδώ κύριε Σιώρα μου, γιατί δεν εμβολιάζεσαι. Έχει αυτού να γίνει εξατομικευμένη διαπαιδαγώγηση για την αναγκαιότητα. Και ξανά και ξανά και ξανά. Άρα λέει το ίδιο ο γιατρός να καταλάβει την ανάγκη να εμβολιαστεί, γιατί καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Αυτό μου λέτε. Ναι, ακριβώς. Διότι μπορεί, είναι κάποιοι συνάδελφοί μας και νοσηλευτές και διοικητικοί, μπορεί να είναι και γιατροί, οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο του μη εμβολιασμού. Γιατί για διάφορους λόγους, φιλοσοφικούς ή δεν ξέρω τι, δεν είναι ξεκασμένοι, δεν είναι γενικά αρνητές, είναι διστακτικοί, είναι φοβισμένοι. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και οι εταιρείες αλλά και οι επιτροπές εμβολιασμών, ειδικά οι Ευρωπαϊκοί και οι Αμερικάνικοι, έχουν πέσει σε τέτοιες αντιφάσεις και σε τέτοιες πληροφορίες που έχουν σπείρει την αμφιβολία στον κόσμο. Και έτσι, ενώ ας πούμε η διαπαιδαγώγηση στη μεν κοινωνία πρέπει να γίνει από τα κέντρα υγείας που στην πράξη είναι υπολειτουργούν, στα δε νοσοκομεία πρέπει οι επιτροπές λοιμώξεων, να σας πω κάτι, η αναγκαιότητα του εμβολιασμού, ναι, έγινε επίσημα για πρώτη φορά από μας, από την ΟΕΝΓΕ και από τα σωματεία, ναι, σε ημερίδα που την παρακολούθησαν χιλιάδες γιατροί. Επίσημα η αναγκαιότητα του Έχετε δίκιο. Η αναγκαιότητα, λέτε, και ναι, η πειθός, όχι υποχρεωτικότητα. Αλλιώς ναι, πάμε σε υγειονομικό, ναι, παραπέτασμα και πιστοποιητικά υγειονομικών φρονημάτων. Εάν το πάνε έτσι, νομίζω ότι έχουν αποτύχει, διότι θα έχει αντίθετα αποτελέσματα. Και σε κάθε περίπτωση να πιστεί, να πιστεί, να πιστεί ο κάθε συνάδελφος και να βρεθεί τρόπος να πιστεί. Και σε κάθε περίπτωση, εάν γίνει κάτι πανευρωπαϊκό, ότι οι υγειονομικοί πρέπει να εμβολιάζονται και πρέπει η κυβέρνηση να πάρει ένα τέτοιο μέτρο υποχρεωτικότητας, γιατί αυτό που ακούσαμε χτες είναι τραγικό. Δηλαδή, αν κάποιος δεν εμβολιαστεί, θα πάρει άδεια άνευ αποδοχών. Δηλαδή, είναι τιμωρητικό. Να πιστεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να τιμωρεί τον υγειονομικό επειδή είχε μία λάθος αντίληψη, κατά τη γνώμη μου λάθος αντίληψη, πράγματι είναι λάθος η αντίληψη, και να του λες ότι θα πάρεις άνευ αποδοχών, άδεια, δηλαδή τιμωρητική κατάσταση. Γιατί δεν παίρνουν, και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν παίρνουν αυτά τα μέτρα που πρέπει να διαπαιδαγωγηθεί σωστά ο κόσμος. Ξέρετε, οι περισσότεροι συνάδελφοι, είτε είναι εν ενεργεία είτε συνταξιούχοι όπως εγώ, ξέρετε πόσα τηλέφωνα δεχόμαστε καθημερινά για το να πάω να εμβολιαστώ? Τι λες, να πάω να εμβολιαστώ? Γιατί, πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει σε κοινωνικό επίπεδο αυτή η δομή της πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα κάνει τη διαπαιδαγώγηση και να δημιουργήσει τη λεγόμενη αγωγή υγείας. Αυτή η αγωγή υγείας, αν είχε πραγματικά διασπαρεί στην κοινωνία από τα κέντρα υγείας, δεν θα υπήρχε τέτοια αμφισβήτηση και θα ήταν για πλάκα, θα αντιμετωπίζαμε το μισό της εκατό που δεν θα ήθελε να εμβολιαστεί. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Εσείς λέτε ότι η πραγματική συζήτηση πρέπει να έχει εκπαιδευτικό, βεβαίως, χαρακτήρα, με διαφάνεια, με διάβια, βεβαίως, με ανοιχτά ακόμη και τα προβλήματα, και για, τα να προβλήματα ναι. Ναι, ναι, για να πιστεί ο άλλος. Διότι ξέρετε, η μία κατηγορία είναι αυτή που λέτε εσείς. Εδώ μου στέλνουν βροχή τα μηνύματα ακούγοντας ότι είναι ο Σιώρας, ο κύριος Σιώρας στην τηλεφωνική γραμμή. Μου λένε όμως και τ' άλλο. Το πρωί μου στείλανε από τη Σπάρτη επιχείρηση. Καλή επιχείρηση στη Σπάρτη. Καλή τους εργαζόμενους. Ναι. Αν δεν έχουν χαρτί από νοσοκομείο δημόσιο που να εξηγεί γιατί απαλλάσσονται τους εμβολιασμούς, να εμβολιαστούν, διαφορετικά απολύονται. Ναι. Όσοι νοσήσουν
Εάν δημιουργούν πρόβλημα στην επιχείρηση, οι αορίστου φεύγουν και τους καλεί, αν αγαπάνε την επιχείρηση, να παραιτηθούν για να μην τους απολύσει. Κάτι αντίστοιχο, όταν ανοίγεις στο δημόσιο τέτοιες οδούς ουσιαστικής απόλυσης, όταν σου λέει άδεια άνευ αποδοχών, σε απολύει. Στο δημόσιο, στα νοσοκομεία που σε έχει τόσο πολύ ανάγκη. Φαντάζομαι ότι θα γίνει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν με εκπλήσει αυτό που μου αναφέρατε από τη Λακωνία. Δεν με εκπλήσει. Πρέπει να σκύψει η πολιτεία, αυτό θα πει οργανωμένη πολιτεία και οργανωμένο σύστημα, να σκύψει στον κάθε αμφισβητία, είτε είναι γιατρός, είτε είναι εργάτης, είτε είναι υπερήλικας, είτε έχει προληπτικές αντιλήψεις, είτε είναι ένας ιερωμένος ο οποίος για χύψη λόγους δεν θέλει και πιστεύει ότι μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Θέλει, πρέπει να σκύψεις πάνω σε αυτόν με τέτοια πειθό να τον αγκαλιάσεις, να γίνει κοινωνός αυτής της αναγκαιότητας. Και όταν γίνει κοινωνός δεν χρειάζεται τιμωρίες, δεν χρειάζονται απολύσεις, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Και να σας πω και το πιο φεδρό, είναι ότι πιστεύει δηλαδή κάποιος νοήμων άνθρωπος ότι αν κάποιος δεν δέχεται να κάνει εμβόλιο γιατί λανθασμένα το νομίζει, εάν κάποιος πιστεύει ότι ο ιός δεν είναι, δεν υπάρχει, εάν κάποιος πιστεύει ότι είναι σαν τον ιό της γρήπης ή ότι δεν θα έχουμε μακροπρόθεσμα δυσμενή αποτελέσματα, αυτός είτε είναι νεαρός, και κυρίως για τους νεαρούς αναφέρομαι, νομίζει η κυβέρνηση ότι αρκούν τα 150 ευρώ για να ξεπεράσει αυτά τα ερωτηματικά του? Τα ζητήματα του εμβολιασμού και γενικότερα της προστασίας είναι πάρα πολύ σοβαρά για να επιβληθούν με όρους ανταπόδοσης και με διάφορα δωράκια. Αυτά πρέπει να λύσουμε και όχι με το αποφασίσουμε και διατάσσουμε που θα έχει και αντίθετα αποτελέσματα στον υγειονομικό μας χάρτη. Κύριε Σιώρα, θέλω πριν κλείσουμε να ξεφύγω λίγο, γιατί έχετε και αυτή τη δυνατότητα με την πολύχρονη, επαναλαμβάνω, εμπειρία σας. Mm-hmm. Και οφείλω να το πω και δημόσια, ο σεβασμός στο πρόσωπό σας από συναδέλφους σας ανεξαρτήτως ηλικίας και ειδικότητας είναι εντυπωσιακός. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, έτσι λιγάκι κοιτώντας έξω από το κουτί, ναι, ποια βλέπετε να είναι η προοπτική του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Δεν θέλω να είμαι Κασάνδρα, αλλά βλέπω ότι δύσκολα δύσκολα βλέπω εγώ να αποκαθίσταται ό,τι επί χρόνια έχει καταστραφεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί σύμφωνα με τη λογική και τις πρακτικές που ακολουθούνται, μάλλον βλέπω να αποδυναμώνεται περαιτέρω αυτό το δημόσιο σύστημα. Μπορεί να κάνω λάθος. Τη δική σας εμπειρία θέλω. Δεν νομίζετε ότι κάνετε λάθος. Η βασική σας σκέψη νομίζω ότι είναι σωστή. Γιατί θα σας πω ορισμένες ημερομηνίες σταθμούς. Το 2019 το Δεκέμβρη έγινε μια μεγάλη ημερίδα στην Έγλη, στο Ζάπιο, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός, η πλειοψηφία μάλλον της ηγεσίας του Πανελληνίου, με διάφορες επιχειρηματίες υγείας, ως λαγός κυριολεκτικά, ήθελε να εισαγάγει μεγαλύτερο βαθμό σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, της γνωστής ΣΔΙΤ, περισσότερες συγχωνεύσεις νοσοκομείων και εργασία των νοσοκομείων, λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Σε αυτό είχε προηγηθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση ότι τα νοσοκομεία πρέπει να έχουν έσοδα για να εκπληρώσουν τις δικές τους ανάγκες, δηλαδή νοσοκομεία επιχειρήσεις. Τώρα γίνεται ακόμα χειρότερο με την εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού για τις συγχωνεύσεις. Συγχωνεύσεις δεν γίνονται, δηλαδή παράδειγμα, έχει η Λιβαδιά νοσοκομείο, έχει και η Θήβα νοσοκομείο, η απόστασή τους είναι 30, 50, 60 χιλιόμετρα, έχει και η Χαλκίδα νοσοκομείο. Όταν δεν υπάρχουν κέντρα υγείας, όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές μεγάλων νοσοκομείων για να λειτουργήσουν σε ένα νομό, θα πας να κλείσεις νοσοκομεία? Το είδαμε, κύριε Σαχίνη, στην Ιταλία συγκεκριμένα, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως στην Ιταλία, όπου χάθηκαν δεκάδες χιλιάδες κλίνες με τις συγχωνεύσεις και τις ΔΙΤ, και ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες των πολλαπλών των εκατοντάτων, δεκάδων και εκατοντάτων χιλιάδων θυμάτων, τις συγχωνεύσεις και η απώλεια κλινών. Αυτό σημαίνει σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα,
πόσο ευνοούνται οι επιχειρηματίες υγείας με τις ΔΙΤ. Πριν από λίγα χρόνια στον Ευαγγελισμό ένας ιδιώτης έφερε έναν αξονικό και είπε «Για κάθε αξονική θα παίρνω 40 ευρώ». Η αξονική έκανε 70 ευρώ από τον κοστολόγηση από τον ΕΟΠΗ. Αυτός λοιπόν με δεκάδες χιλιάδες αξονικές το χρόνο σε 3 χρόνια εξόφλησε όχι μόνο μία φορά αλλά 3 ή 4 φορές τον αξονικό, δηλαδή τον κέρδισε 2-3 φορές παραπάνω σε 3 χρόνια καθήμενος. Και στο τέλος μας τον έδωσε χαριστικά για 1 ευρώ. Δηλαδή μας εξευτέλησε κιόλας. Αυτό σημαίνει ΣΔΙΤ, σημαίνει επιχειρηματική δράση ιδιωτών μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία δεν θέλουν να οι κυβερνήσεις, γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατεύθυνση αυτή, να μην χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά να χρηματοδοτούνται έμεσα από τις τσέπες των εργαζομένων, δηλαδή μέσω ΕΟΠΗ ή άμεσα μέσω άμεσων πληρωμών ή από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτή είναι η προοπτική και καλώς κάνετε και ανησυχείτε. Ο αξονικός βέβαια χάλαγε ο κανονικός συνέχεια, γι' αυτό μπήκε. Ξέρετε, το τρίκ ήταν αυτό. Αναγκάστηκα να κάνω όλες αυτές τις αναγωγές γιατί η αντικειμενικότητα είναι εύλογη και βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα. Άρα υπήρξε και εσωτερική δολιοφθορά, να το πω εγώ έτσι, για να μπει ο άλλος με την ιδιωτική σύμβαση. Φυσικά, ναι. Μάλιστα. Επειδή εδώ οι ακροατές είναι βροχιδών, ακούστε, με επαναφέρουν στο προηγούμενο. Εντάξει, λέει κύριε Σιώρα, ας πούμε ότι είναι χαζοί και δεν έχουν καταλάβει αυτοί που αρνούνται. Μάλιστα. Υγειονομικοί. Λέτε εσείς την πειθό, όχι την υποχρεωτικότητα. Και αν και με την πειθό δεν περάσει, θα τους εξοντώσουμε. Μου λέει εδώ ένας ακροατής. Όχι, βέβαια. Ακούστε. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι όλοι όσοι πάνε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα είναι εμβολιασμένοι. Αν θα βρεθούν όλοι μαζί στο γήπεδο 30.000, πιστεύετε ότι δεν θα νοσήσει κανείς τους? Όχι, θα νοσήσει. Άρα γιατί υποχρεωτικότητα? Αυτό μου λένε. Άλλος μου λέει εδώ πέρα. Για να μας εξηγήσει ο κύριος Σιώρας, γιατί δεν έγινε υποχρεωτικό και με τη γρήπη και δεν είναι πιο επικίνδυνοι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις στα νοσοκομεία? Σε αυτό έχει δίκιο για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, γιατί όπως έχουμε πει και στη διάρκεια των διασωληνώσεων που ήταν εκτός ΜΕΘ, είχαμε αποδείξει και η εταιρεία εντατικής θεραπείας ότι η θνητότητα εκτός ΜΕΘ είναι διπλάσια από τη θνητότητα εντός ΜΕΘ. Εκτός ΜΕΘ είναι 46%, εντός ΜΕΘ είναι 23%, και ένας από τους κύριους λόγους είναι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που συμβαίνουν σε διασωληνωμένους ασθενείς που είναι εκτός ΜΕΘ. Επομένως έχει δίκιο ο ακροατής σας που μιλάει για τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που είναι για όλους τους ασθενείς. Ανεξάρτητα είναι COVID ή non-COVID, παραδείγματος χάρη ένας πολυτραυματίας είναι διασωληνωμένος ή ένας που έχει μια βαριά πνευμονία και δεν υπάρχει κρεβάτι στην ΕΕ, είναι διασωληνωμένος σε κοινό θάλαμο. Έχει διπλάσια πιθανότητα να πεθάνει από το να ήταν σε ΜΕΘ. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες τους οποίους αυτή τη στιγμή που συζητάμε δυστυχώς μιλάμε κατά 90% για τους COVID ασθενείς και έχουμε αφήσει στο απειρόβλητο όλες τις άλλες παθήσεις που είναι το 99% των παθήσεων, όχι εμείς δεν τις έχουμε αφήσει εμείς, τις έχει αφήσει το σύστημα, τους ασθενείς, τους έχει αφήσει το σύστημα έτσι εκτεθειμένους. Έχουμε ασθενείς από το Φλεβάρι μήνα να χειρουργηθούν και χειρουργήθηκαν προχτές. Έχουμε ογκολογικούς ασθενείς οι οποίοι έπρεπε να είχαν χειρουργηθεί πολύ νωρίτερα και δεν έχουν χειρουργηθεί ακόμα. Έχουν καθυστερήσει χημειοθεραπείες. 1000 πράγματα από το συνολική γκάμα των παθήσεων και όλων των συνανθρώπων μας που έπρεπε πολύ νωρίτερα να είχαν αντιμετωπιστεί. Αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές, τις ιδιωτικές ΜΕΘ και τα ιδιωτικά νοσοκομεία όχι μόνο δεν τα άνοιξαν, τα χρηματοδότησαν κιόλας. Και μάλιστα με δωράκια των δεκάδων εκατομμυρίων, με δωράκια των 1.600 ευρώ της κάθε μέρα νοσηλείας. Και μας άφησαν εμάς, άφησαν τον κόσμο εκτεθειμένους στα κρατικά νοσοκομεία, εντός εισαγωγικών κρατικά, βάση περιπτώσει ιδιωτικοποιημένα είναι σε μεγάλο βαθμό και αυτά, αλλά με τους λειτουργούς να υποφέρουν κυριολεκτικά. Και δεν άγγιξαν καθόλου, αντίθετα πρημοδότησαν τις επιχειρήσεις υγείας.
Κάτι τέτοιο είναι και αυτό που υπενιχθήκατε για το τι σύστημα υγείας θα έχουμε από εδώ και μπρος. Ακόμα και τα δημόσια νοσοκομεία θα παίρνουν όλο και περισσότερο ιδιωτικό χαρακτήρα. Και κάτι τελευταίο που έρχεται από το φίλο τον Γρηγόρη. Έχει μια εξήγηση ο κύριος Σιωράς. Γιατί τα συστήματα υγείας στο λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο, τον λεγόμενο, αυτή τη στιγμή είναι παράδειγμα προς αποφυγή, τουλάχιστον τα δυτικά, είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης? Μα είναι εμπορευματοποιημένα γι' αυτό. Είναι πλήρως εμπορευματοποιημένα. Όταν ο άλλος πληρώνει 2 εκατομμύρια δολάρια για να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ, εφόσον είναι ανασφάλιστος, εφόσον δεν υπάρχει, για να πας εκεί σε οικογενειακό γιατρό πρέπει να πληρώσεις κυριολεκτικά τα ντεράσιου, συγγνώμη για την έκφραση, όταν έχουν καταργηθεί νοσοκομεία, όταν έχουν γίνει συμφωνεύσεις σε όλες τις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα, τι μας λένε για δημόσιο σύστημα υγείας και κοροϊδεύουν τον κόσμο κυριολεκτικά, αφού η υγεία θα κάνουν επένδυση στην υγεία μόνο εάν αποδίδει κέρδος. Δεν κάνουν επένδυση στην υγεία για τον άνθρωπο αυτόν καθ' αυτόν. Κάνουν επένδυση μόνο όταν είναι σίγουροι ότι θα υπάρχει κέρδος. Ότι θα υπάρχει κέρδος και μάλιστα πρέπει να είναι πολύ. Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο, ότι αν επενδύσεις γενικά σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας 100 εκατομμύρια ευρώ παραδείγματος χάρη, η απόδοση θα είναι 110, δηλαδή στο κεφάλαιο. Εάν επενδύσεις στην υγεία, η επένδυση στην υγεία θα είναι 120 και 130. Τόσο πολύ εμπορευματοποιημένος είναι ο τομέας της υγείας, πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα. Ίσως το εμπόριο των όπλων και τα ναρκωτικά μαζί με την υγεία είναι τα πιο πολύ εμπορευματοποιημένα και φέρουν τη μεγαλύτερη απόδοση σε κέρδη στους καπιταλιστές. Δηλαδή θέλει έναν αγώνα τεράστιο από όλο τον κόσμο, από όλους τους λαούς, και εμείς εδώ από τη μεριά τη δική μας ένα λιθαράκι βάζουμε σε αυτόν τον αγώνα. Κύριε Σιώρα, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Να είστε καλά. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και για την καλή σας διάθεση να φωτίσετε πάντα τον κόσμο με τις αλήθειες που κατά τη γνώμη μου πιστεύουμε εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί. Να είστε καλά.